τι είναι? Είναι μια εφαρμογή στην οποία βγάζεις μια φωτογραφία ή βάζεις μια φωτογραφία από αυτές που έχεις έτσι στο κατοχή σου, από παγιές σου αναρτήσεις και όλα αυτά, και σε μεταμορφώνει σε κάτι άλλο. Είδαμε στο παρελθόν που σε μεταμορφώνουν σε γέρο. Ναι. Τώρα σε μεταμορφώνουν στο αντίθετο φύλλο. Και έχουμε βρει κάποιους διάσημους. Το ίδιο είναι. Το ίδιο application είναι. Αυτή τη φορά έχουμε κάποιους διάσημους οι οποίοι έχουν μεταμορφωθεί από γυναίκες σε άντρες και από άντρες σε γυναίκες. Θέλω να τους δούμε με τη σειρά και να τους σχολιάζουμε και θα κάνουμε αρχή με την Ελένη Φουρέιρα, η οποία δέσπος είναι σαν άντρας. Κάποιο μου θυμίζει, ρε παιδί. Και εμένα κάποιο μου θυμίζει. Πρωταγωνιστή του Bollywood, θα έλεγα. Του Bollywood. Ναι. Α, του Bollywood. Του Bollywood, ναι. Προς Ινδό. Ναι, προς εκεί πλευρές. Ασία το δείχνει. Ναι. Όμορφη όμως. Ωραίο αγόρι. Ναι, δεν τρελαίνομαι, αλλά ωραίο. Σαν Φουρέιρα είναι πιο ωραία. Σαν γυναίκα μου αρέσει περισσότερο. Όπως επίσης και η Ελένη Μενεγάκη, η οποία την προτιμώ σαν γυναίκα. Δεν ξέρω αν ήταν πιο καστανή σαν άντρας, αν θα ήταν καλύτερη. Είναι η επόμενη φωτογραφία, η οποία θα δούμε. Αυτή είναι η Ελένη Μενεγάκη. Το μαλλί δεν της ταιριάζει. Ναι. Όχι, παιδιά, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει ούτε. Ίσως αναλάβει το μαλλί λίγο. Ναι, το μαλλί αναλάβει. Όχι, είναι το. Μήπως να ξυριστεί. Θέλω να έχει πιο πολλές γωνιές. Αξυριστεί να είναι όπως τον Οικονομόπουλο μετά. Ας αφήσει το μαλλί μαύρο, γιατί να είναι. Εντάξει. Okay. Θα μπορούσε να ήταν αδερφός της. Μ' αρέσει. Όχι. Τουλάχιστον ο Σωτήρης Κοντιζάς, που θυμίζει λίγο τη Γιώκο Όνο στα νιάτα της. Τέλεια κορίτσι. Ναι. Εντάξει, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα. Όχι με. Πιο. Ασιατικά. Κοίταξε, δεν είναι πολύ διαφορά στο πρόσωπο. Ενώ βλέπεις ότι γιατί ο Κοντιζάς δεν έχει μουσια, είναι το πρόσωπό του είναι ξυρισμένος. Ναι, απλώς. Φαίνεται ότι έχουν μακρύ λίγο τα μαλλιά του. Μ' αρέσει. Κάπως. Μ' αρέσει αυτός πιο πολύ. Ενώ μου κάνει γυναίκα. Τα προηγούμενα κάτι μου κλωτσούσαν. Ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω, η Δέσποινα Βανδύ που θυμίζει λίγο Χριστόφορο Παπακαλιάτη, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου. Δεν ξέρω, στα μάτια τα δικά σας. Εντελώς. Ναι. Wow. Παιδιά, ο Χριστόφορος σε Βανδύ. Ναι. Σου κάνει και λίγο ήρωα σε ταινία, κάτι. Κοινωμένων σχεδίων. Ναι, λίγο. Ίσως το ύφος που είναι πολύ έτσι αεράτο. Κάτι από παραμύθι μου κάνει εμένα. Ναι, κάτι μου κάνει από λίγο. Ο πρίγκιπας του παραμυθιού μου κάνει. Το στιγμιότυπο που ανοίγει ο Σούπερμαν το κάμισο. Ναι, εμένα με άλογο έτσι. Κάτι μου. Ωραίο, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Εντάξει, είναι και επαγγελματική φωτογράφηση. Δεν ξέρω αν δείτε την Ηλιάνα Παπαγεωργίου πόσο κούκλα είναι σαν γυναίκα, πόσο άσχημη είναι σαν άντρα. Αλήθεια. Α, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου ούτε το μαλλί τη, ούτε το Παναγία μου. Εντάξει. Εκεί είναι ωραίο το προσωπάκι του ρε Αλεξανδρίνη. Το μαλλί που σε χαλά. Συμπαθητικό. Και λίγο το φρύδι. Το μαλλί μου που μας χαλά. Να πιάμε το Σταρλίν τηλέφωνο να του πει, να της πει. Να του πει που λες. Εντάξει, δεν το λες και. Παιδιά, θυμίζει λίγο τον Γεωργίου. Α, τώρα που το λες. Το φρύδι, το μάτι λίγο. Τώρα που το λες, έχει μια φυσιογνωμία, Ανδρέα Γεωργίου. Χωρίς τα μαλλιά. Χωρίς τα μαλλιά. Και ίσως λίγο πιο μελαχρινό, σαν ήταν εδώ στη φωτογραφία. Ναι. Με τα σπουλιάρι. Τέλος πάντων, την προτιμούμε γυναίκα κι αυτήν. Το Σάκη ήταν η Μανή, δεν ξέρω αν τον προτιμάς γυναίκα ή άντρα. Δες εδώ. Όχι, τον προτιμώ όπως είναι. Τον προτιμώ άντρα. Καμία σχέση όμως. Ναι. Δηλαδή, πλούσια η κόμη του. Στη δεύτερη φωτογραφία. Η Χριστιανά Αριστοτέλους είναι η επόμενη. Αλήθεια. Που θέλω να μου πεις τι σου θυμίζει, γιατί στο μοντάζ λέγαμε με την Ηρώδη, θυμίζει λίγο του Γιώργου Εφραίμ. Ναι. Όντως. Α, είναι πολύ ωραίος άντρας. Τον Εφραίμ δεν τον βλέπω, αλλά μου αρέσει αυτό το αγόρι που βλέπω. Χριστιανά μου, φιλιά. Φιλιά, ωραία. Και δεν ξέρω, μοιάζει λίγο στα αδέρφια της τώρα. Όχι. 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 Ωραίο αγόρι που βλέπεις. Αλλά πιο ωραία γυναίκα. Η επόμενη φωτογραφία, δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, είναι η Φέη Κορδά. Την προτιμάμε σαν γυναίκα με σίγουρα. Με τα χίλια γυναίκα, με χίλια γυναίκα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το ξανθό μαλλί που αν ήταν ίσως άλλο χρώμα να ήταν δεν είναι πιο εντυπωσιακό σαν άντρας. Είναι λίγο το χαμόγελο. Ναι, 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 ναι. Είναι πολύ ψεύτικος. Πολύ ψεύτικος, ναι, και εμένα αυτό μου βγάζει. Θα σε πω σε ένα αγαπημένο σου μετά. Δες. Είναι σεξι αγόρι. Δεν ξέρω αν είναι και σεξι κορίτσι αυτό που θα δεις τώρα.
Είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Εντάξει, σαν αδελφή. Μπορούσε να ήταν η αδερφή του, ναι. Ναι. Όντως, μοιάζει πάρα πολύ. Ναι. Γλυκό κορίτσι. Γλυκό. Γίνεται. Έτσι, του πανεπιστημίου κορίτσι, λίγο δασκάλα. Του πανεπιστημίου κορίτσι. Νομικής κάτι, έτσι, διαβαστερό παιδί. Ναι. Που μπορεί να γίνει και υπουργός σε κάποια μπορεί φάση. Μπορεί να γίνει και υπουργός δικαιοσύνης. Ναι, ωραίο. Όμορφη, ναι, όμορφη, όμορφη. Θέλω να σε πάω στον επόμενο κύριο που μου θύμισε την Άννα Βίσσεμ. Αλήθεια, τι λες τώρα. Δεν είναι ίδιος η Άννα Βίσσεμ. Από πού και ως πού, έλα. Ήταν η Βίσση και έκαμε εντό και φαίνεται άντρα. Φαλακρός. Όντως. Έλα, παιδιά, δεν είναι η Βύση. Φυσικά, όχι. Υπάρχει είναι μια ηλιά λίγο πιο ψηλά σε σχέση με τη Βύση. Μα ο Μουτσίνας έχει ηλιά εκεί, ούτε καν φαίνεται αν έχει ηλιά εκεί. Πρόσθεσαι. Αφού έχει τα μουσια. Καλά εκεί. Η επόμενη κυρία. Δεν το μοιάζει, ρε παιδί μου. Πραγματικά είναι από τον Bollywood, βγαλμένη αυτή η φωτογραφία. Αγαπώ Σοφία Μουτίδου, λατρεύω. Σοφία Μουτίδου μου κρατάει συντροφιά τα βράδια με τα βίντεο της, τα υπέροχα, τα καταπληκτικά. Ποτέ γελάω, ποτέ συγκινούμαι, ποτέ θυμώνω. Είναι καταπληκτική. Σαν άντρας πώς σου φαίνεται, θέλω να μου πεις. Άμα σας πω ότι μου θυμίζει τον Ανδρέα τον Παπαμιχαλόπουλο. Έχεις δίκαιο. Μόλις τον είδα, λέω, ο Ανδρέας σε λίγο πιο... Ναι, σε πιο... Λίγο πιο μαγουλάκια. Ναι. Όχι, είναι πιο όμορφος ο Ανδρέας, εννοείται, από αυτό το αγόρι. Προτιμούμε Σοφία Μουτίδου στην πραγματικότητα, όπως είναι, σε γυναίκα. Και θέλω να δεις την Μπάρμπι και το Κεν στην επόμενη φωτογραφία. Αυτή είναι η Κωνσταντίνα Σφυροπούλου, δεν είναι ο Κεν και η Μπάρμπι. Είναι ωραίο σαν Ανδρέας. Έχει κάποια έντονα χαρακτηριστικά στο στόμα. Μ' αρέσει. Τίποτε, ναι. Καθόλου. Τίποτε. Όχι, καθόλου. Εσύ έχεις φανταστεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ίδια, ναι. Ενώ σαν γυναίκα η Κωνσταντίνα, πάρα πολύ όμορφο κορίτσι, αλλά αυτό το αγόρι... Όχι, καθόλου. Μπορείς να ήταν ένας ξαδερφός της, ίσως. Θα του μιλούσα καν. Θέλω να μου πεις, εσύ έχεις φανταστεί τον εαυτό σου ως αγόρι. Όχι. Τώρα έχεις. Σε έχω φανταστεί εγώ όμως. Θέλω να δεις. Θέλω να δεις τι έρχεται. Αλήθεια. Μοιάζει του Γιάννη. Θα δεις, Μαρία. Θα δεις. Oh my God. Τι σου θυμίζει. Το Γιάννη. Αλήθεια. Ναι. Το Γιάννη, όντως. Το Γιάννη, ναι. Αλλά ο Γιάννης ο αδερφός μου, παιδιά, ο οποίος μου μοιάζει πάρα πολύ. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι ο Γιάννης. Όχι. Ο Χάρης καθόλου, τίποτε. Χριστός. Όχι, ο Χάρης τίποτα. Φαντάζομαι τον τύπο που θα προσπαθούμε να πεις κατάλαβες μέσα από application να δούμε αν μοιάζει στα παιδιά σου. Ούτε στα application μοιάζει στα παιδιά σου. Ευχαριστώ για αυτήν την μαχαιριά την πισόπλατη. Ναι, εντάξει. Συμπαθητικό αγόρι. Το ύφος πολλά. Το ύφος είναι πολύ με τώρα λάθος και μοιραίος. Και δεν είναι ωραίο να έχουν οι άντρες αυτό το ύφος, παιδιά. Και είναι αυτή η φωτογραφία που βρήκες πολύ παλιά κι εσύ. Έθελα να βλέπω τα χαρακτηριστικά καλά. Αυτός τώρα λέει... Όχι. Άστο. Επίσης. Το μαλλί πάλι. Το μαλλί πάλι όχι. Το μαλλί πάλι γιατί αυτό. Γιατί αυτή η καραντινά, λέει η Μαρία. Είναι ανέμελο. Ξέρεις, δεν είχα χρόνο να πάω στο κουριό, δεν είχα. Καλό. Θέλω να προχωρήσω. Θα του μιλούν ούτε τούτου, παιδιά. Όχι, όχι, όχι. Θα του μιλούν. Θέλω να προχωρήσω στην Έλενα, η οποία είναι ίδια η μαμά της, αλλά στο application είναι ίδια ο παπάς της. Ναι. Έλενα, είσαι πολύ όμορφο αγόρι. Μα. Ναι. Ναι. Περίεργο. Εγώ και δεν είμαι καρέρα καραντινάτος, ρε Μαρία. Μ' αρέσεις, Έλενα, πολύ. Ναι, Έλενα, σου ταιριάζει πάρα πολύ. Να το κρατήσω. Θα μου θυμίζεις κάτι από... Άσε λίγο γέννηρα, κορίτσι μου και εσύ. Κράτα το λίγο. Οκ, θα το κρατήσω. Όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό το αγόρι. Μίλουν του άνετα. Αρέσκω σου. Αρέσκεις μου, Έλενα. Μη σου πω θα τον εκπαιδεύω. Ούτε δεν σε φαντάστηκα έτσι. Κοίταξε, ναι, είμαι εγωιτευτικός άντρας τελικά. Ωραίος, ωραίος, σου πάει πολύ. Και μοιάζω τώρα που λαλείς στην παπά μου. Ναι, μοιάζεις στην παπά σου. Δεν βλέπω να μοιάζεις στην παπά σου. Από τη μύτη και κάτω. Όχι, όχι, όχι. Το έτσι το χαμόγελο, το... αυτό μου θυμίζει δεν τον έχω δει και από κοντά τον παπά σου. Μόνο σε φωτογραφίες όπου βεβαίως έχω αναγνωρίσει την ομορφιά του πλάσματος. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Τους είδα μαζί και σκέφτηκα. Α, το αγόρι της. Λίγο μεγαλούτσικος, αλλά το αγόρι της πρέπει να είναι μετά που είναι ο παπάς. Αλήθεια.
Ωραίο αγόρι. Φυσικά μου μάλιστα θυμίζει κάτι από Ισραήλ, δεν είναι κάτι ευρωπαϊκό. Μα είναι ωραίο Λιβανέζο. Ναι, Λιβανέζο. Λιβανέζο κούκλο είσαι, αγάπη μου. Μάλιστα. Θέλω να με δει εμένα που είμαι έτοιμο για τον GM. Εξηρίστηκε. Δεν είμαι καλά. Κάποια μου θυμίζει. Και αν καλέ σου θυμίζω, την Ατάσσα Ιωάννου. Λίγο. Τι μου και φίλη σου. Δεν μου είπαν. Για ξέρετε ποια είναι. Ποια είναι. Η Νατάσα. Μποφίγιου. Όχι. Η άλλη Νατάσα. Κάποια μου θυμίζει πάρα πολύ. Δημοσιογράφο. Ευρυπίδου. Η Ευρυπίδου. Νατάσα Ευρυπίδου. Ακούω γέλια με στο κοντρόλ. Γιατί γέλια στο κοντρόλ. Δείξαμε τότε τι φωτογραφίε για να γελάσετε. Γελάσετε. Νατάσα Ευρυπίδου, παιδιά, η δημοσιογράφο. Είσαι ίδιο ή αδερφή σου ενώ μεταξύ δάμε στην φωτογραφία. Φέρνω τη, δεν μπορώ να είμαστε ήδη. Αλλά φέρνω τη. Μία φυσιογνωμία υπάρχει. Είσαι γλυκούλα πάντω η γυναίκα. Κιούτ. Πολύ παράξενο πράγμα. Σω το μαλάκι. Τι σου θυμίζει, Δημήτρη. Σου θυμίζει, Δημήτρη. Του Δημήτρη του θυμίζει αγγλική, φιλόλογο αγγλικής φιλολογίας, τέλος πάντων, που μόλις τελείωσε τις σπουδές της. Θα πάρεις τα μωρά σου να τους κάνει αγγλικά. Ωραία, ωραία. Και εσένα σε προτιμούμε όπως είσαι. Ευχαριστώ. Εμείς οι δυο σωρούδιοι, παρέα. Εγώ. Που πάλι κάτι θυμίζει. Τι κάτι θυμίζει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ δεν μπορώ να. Προσπαθώ να σκεφτώ τη χώρα με έτσι που μου. Παντελή. Ναι. Λέτε, δεν να το κρατήσω. Α, βρεθήκε μπροστά. Ναι, εγώ βλέπω. Ξέρεις, φαίνομαι μου λίγο ο ίδιο, χωρί γένεια σου με μαλλιά, α πούμε. Ναι, ξέρω. Παντελή, έχω μείνει άναυδη. Δεν έχω λόγια να πω, δεν ξέρω. Έχεις κάτι ασιατικό εντωμεταξύ, επειδή το μάτι του σκιστό και το μαύρο το μαλλί που σου βάλανε. Ναι, θυμίζει μου και μια φίλη. Και το μικρό στο. Την Καταλίνα, τα φιλιά μου. Είναι από τη Ρουμανία η φίλη μου, άρα δεν ξέρω αν μας φέρνει λίγο από... Ρουμανία. Ναι. Όχι, εγώ Ιαπωνία έτσι σε κόβω. Ναι, και εγώ Κορεάτισσα. Ναι. Θα ταιριάζαμε και σαν ζευγάρι, να πούμε. Όχι, βεθιά. Να ήσασταν σαν αδέλφια. Αδέλφια, ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μάλιστα. Πάτε κούκλα, κούκλα. Άμα βάλει άλλη φωτογραφία σε μένα, να μην είμαι έτσι, ξέρει, με το λάγνο το αυτό. Μια πιο υγιεινή, μπορεί να βγει πιο νορμάλ το παιδί. Σε παρακαλώ, δεν θέλω να είμαι. Διάλεξε ποια φωτογραφία θέλει. Όχι τώρα.